Στο διάστημα που προηγήθηκε, άνοιξε όλη η βεντάλια των απόψεων για το ζήτημα, αποκαλύπτοντας πραγματικά κίνητρα, φόβους και ιδεολειψίες. Ακούσαμε σκοταδιστικές και ομοφοβικές απόψεις που κάλυψαν τον ρατσισμό τους με ύμνους στην πυρηνική οικογένεια το 2024, έλεος πράγματι, και στο επικίνδυνο ιδεολόγημα πατρίς θρησκεία οικογένεια. Ακούσαμε και προχωρημένες μεταμοντέρνες θεωρίες που αποθέωσαν την αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό. Δεν μπορούν όμως να εξισωθούν ως προς την τεκνοποίηση διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ ερωτικών συντρόφων του ίδιου και των δύο φύλων. Σκοταδισμός και μεταμοντερνισμός. Οι δύο όψεις ενός συστήματος σε σύψη. Αντίπαλος και των δύο φοβικών προσεγγίσεων, η καθαρή ματιά και η ανάλυση του ΚΚΕ, που ενημέρωσε και ξέθεσε με σαφήνεια τους προβληματισμούς του, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι αλήθεια, στον τομέα της βιολογίας, των τεχνητών μελών, της τεχνητής νοημοσύνης, της ιατρικής, έχει ανοίξει νέους ελπιδοφόρους δρόμους για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής, την επιμήκυνση της ζωής και την ανακούφιση του ανθρώπου από τον πόνο και την απώλεια. Δημιουργεί όμως και παράλογους φόβους και παράλογες προσδοκίες. Φόβοι και προσδοκίες που εκτρέφονται και τα δύο στο έδαφος των εκμεταλλευτικών σχέσεων αυτού του συστήματος. Της βεβαιότητας δηλαδή ότι όλα μπορεί να γίνουν αρκεί να βρεθεί η σωστή τιμή. Όλα μπορεί να αποκτηθούν αρκεί να μετατραπούν σε εμπορεύματα. Και αν έχεις χρήματα, μπορείς, αν θες, να τα αποκτήσεις. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η επιθυμία βαφτίζεται δικαίωμα, ατομικό, που ορίζεται αυθαίρετα ως τέτοιο από όσους αναφέρονται σε ένα άτομο χωρίς αλληλεπίδραση με την κοινωνία, που με τα διπλανά άτομα το συνδέουν μόνο νομικές και οικονομικές σχέσεις, που ο άλλος υπάρχει για να περιορίζει την ελευθερία του. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπάρξει εκτός κοινωνίας. Λειτουργεί και εκδηλώνεται σε αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Γι' αυτό και σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία σαν αυτή που ζούμε, το δίκαιο είναι δίκαιο της ανισότητας, όπως έλεγε ο Μάρξ. Η ρύθμιση τώρα σύγχρονων, ανοιχτών, θα μου επιτρέψετε, ζητημάτων βιοηθικής, όπως είναι οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με μια απλή επέκταση ενός ήδη προβληματικού πλαισίου, όπως του γάμου και της γονικής μέρημνας, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Όπως αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Και επιτρέψτε μου εδώ να διορθώσω μια ανακρίβεια. Υπόθηκε ότι στη Σοβιετική Ένωση είχε θεσμοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ανακριβές. Στη Σοβιετική Ένωση είχε καταργηθεί ο γάμος, ανεξάρτητα από φύλα. Μόνο η γονική μέρημνα για το παιδί ήταν θεσμοθετημένη. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό στον 21ο αιώνα. Τα δικαιώματα των παιδιών, όλων των παιδιών, δεν διασφαλίζονται χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και μόλις προχτές κατέβασε ρολά το παιδόν. Δεν διασφαλίζονται χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, στη μόρφωση και ετοιμάζεστε να φέρετε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν γίνεται χωρίς εξασφαλισμένο αξιοπρεπές εισόδημα για τους γονείς, χωρίς ελεύθερο ποιοτικό χρόνο των γονιών με το παιδί, χωρίς δωρεάν υπηρεσίες στήριξης από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, χωρίς κέντρα υποδοχής για κακοποιημένους ανθρώπους. Αυτά είναι τα δικαιώματα του παιδιού, τα κοινωνικά του δικαιώματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους. Αντί για τα παραπάνω όμως, ακούμε για την ελευθερία να νοικιάζεις τη μήτρα μιας γυναίκας ή να παραγγέλνεις παιδί σε κέντρο αναπαραγωγής. Όπως μερικούς μήνες πριν, ακούσαμε για την ελευθερία πάλι να εργάζεσαι 13 ώρες, αφού δεν φτάνει το μεροκάματο των 8 ώρων.
Τι δικαίωμα αλήθεια ασκεί η Ρωμά ή η πρόσφυγα γυναίκα που νοικιάζει τη μήτρα της για να ζήσει η ίδια και τα παιδιά της? Θα εξαναγκαζόταν να το κάνει αυτό αν είχε εξασφαλισμένη εργασία, εισόδημα, περίθαλψη? Ένα ζευγάρι γυναικών που δουλεύουν σε κοτοπουλάδικα η μια και delivery η άλλη, ποια δικαιώματα τους εξασφαλίζει ο γάμος? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι υπέρ του νομοσχεδίου σε αυτή την αίθουσα, που τρέχετε να στηρίξετε τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νταβός, δεν σας έχει πάρει ο πόνος για τα προβλήματα και τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Στην προσπάθεια να εμφανίζετε τους ΛΟΑΤΚΙ σαν ενιαία κοινότητα, τσουβαλιάζετε εργαζόμενους και εργοδότες. Και με αυτό το τσουβάλιασμα, ξέρετε, η LGBT Capital υπολογίζει τον πλούτο των ΛΟΑΤΚΙ νοικοκυριών σε 33 δολάρια, ενώ η καταναλωτική δαπάνη για 388 εκατομμύρια άτομα ΛΟΑΤΚΙ υπολογίζεται σε 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό μέρος της να κατευθύνεται στον τουρισμό. Η πελατεία τους σας ενδιαφέρει. Εμείς, για να κλείσω, λέμε ότι ΛΟΑΤΚΙ ή μη, τα ελλαϊκά στρώματα σε αυτόν τον τόπο, οι λαϊκές οικογένειες, έχουμε κοινά προβλήματα και κοινό αντίπαλο. Ως εργαζόμενοι, ως παραγωγή του πλούτου μέσα στην κοινωνία μας. Και θα δώσουμε πλάι-πλάι τις μάχες που έχουμε μπροστά μας για τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας. Μάχες που θα κριθούν όχι στο αν βρισκόμαστε εντός ή εκτός γάμου, αλλά στο αν βρισκόμαστε με τη μεριά των παραγωγών του πλούτου ή των εκμεταλλευτών του. Η πραγματική ελευθερία είναι κοινωνική και όχι ατομική υπόθεση. Και σε αυτό τον όμορφο αγώνα σας καλούμε να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ.